ούτε τα τρία ζάπια του Σαμαρά με τα 18 δις που τα ξέχασε και τα αθέτησε μόλις έγινε πρωθυπουργός, μας εμπνέουν. Γιατί ο κόσμος είναι κουμπωμένος στα πολλά θα που μένουν απραγματοποιείται. Γι' αυτό μήπως και, όμως γεμίζετε το γι' αυτό και πολλά, όσα, γι' αυτό και όσα... Χωρίς να μετράτε το λογαριασμό στο τέλος. Κύριε Τσαπανίδου, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς σταμάτησε προχθές στο καφενείο της Βουλής. Ας μπει μέσα στη Βουλή και ας γίνει μια συζήτηση πάνω στις προτάσεις που εξήγηλε ο Τσίπρας για να δούμε και τη διαφορά πολιτικής και το ρεαλισμό αυτών των προτάσεων. Το πρόγραμμα που εξαγγείλαμε είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Δεν θέλουμε νέα δανεικά. Αντιθέτως, διεκδικούμε ένα μεγάλο κούρεμα του χρέους, έτσι ώστε αντί να πληρώνουμε τόκο χρεολύσια, να στραφούν κάποια χρήματα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που είναι ολοφάνερη και δεν μπορούμε να την ξεχνάμε, επειδή είμαστε σε ένα γυαλιστερό πολυτελές στούντιο, φτώχεια, ανεργία, ανέχεια, και για να δουλέψει η αγορά, να αναπτυχθεί η πραγματική οικονομία, να μειωθεί η ανεργία. Και με τρελαίνει ως πολίτη αυτής της χώρας, όταν το Υπουργείο Οικονομικών, που έκανε 2 χρόνια να ετοιμάσει τον ΕΜΦΙΑ και τα έκανε μαντάρα, και ακόμη δεν μας έχει πει πόσα καταλογίζει, σε μια μισή μέρα, με μαγείρεμα, προσπάθησε να εμφανίσει ως φούσκα και υπερβολικά αυτά που εξήγηλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών να μας δώσει τις μελέτες με τις οποίες έκανε αυτή την εκτίμηση, και επειδή κρύβονται, έχουν πάρει παράδειγμα από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος κρύβεται από τους δημοσιογράφους. Δεν έκανε συνέντευξη τύπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Από τότε που γίνει πρωθυπουργός δεν έχει δώσει μια συνέντευξη τύπου. Κρύβεται από τη Βουλή, δεν έχει απαντήσει καμία ερώτηση. Λέμε ότι αν δεν μας δώσει το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα τις μελέτες και τα στοιχεία και τα επίσημα έγγραφα με βάση τα οποία έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, τότε θα απαιτήσουμε δια της κοινοβουλευτικής οδού με το αίτημα της κατάθεσης εγγράφων. Και το τελευταίο ζητάτε που θέλω βεβαίως, να πω... μισό λεπτό κύριε Παπαδήμουλη, ζητάτε βεβαίως μελέτες από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν στηρίξατε το πρόγραμμά σας ή εν πάση περιπτώσει τις εξαγγελίες της ΔΕ σε ανάλογες μελέτες για να πιστεί ο κόσμος ότι μπορείτε να τις πραγματοποιήσετε? Μπορώ να κάνω και εγώ μια ερώτηση? Μισό λεπτό για να απαντήσω συνολικά και ο να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδήμουλη. Κάντε μια ερώτηση λοιπόν. Επειδή είπατε αυτά που είπατε προηγουμένως. Ο κ. Παπαδήμουλος μελετά τις δημοσκοπήσεις και έχει σημασία και συμβολισμό η ερώτηση. Δύο ερωτήσεις. Εγώ παίρνω την κοστολόγηση δική σας. Λέτε μέσα. Και είναι σωστό να ενισχύσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, άντε να κάνει παρεμβατική πολιτική που είναι απολύτως αναγκαία για την ανάπτυξη. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και η ερώτηση του κ. Παυλόπουλου παραπέμπουν στο εξής. Όταν έχουμε διαφορές απόψεων, διαφορές προγραμμάτων, διαφορετικές εκτιμήσεις για το πόσο κοστίζουν και αν μπορούν να γίνουν, ποια είναι η μέθοδος? Η μέθοδος είναι ο διάλογος. Mm-hmm. Και έχουμε μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που κρύβονται και αποφεύγουν το διάλογο. Και το δεύτερο. Αυτά που έθεσε ο κ. Παυλόπουλος ουσιαστικά παραπέμπουν στο κεντρικό δίλημα των προσεχών εκλογών, που είναι ποια κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ανθρωπιστική κρίση, την ύφεση, την ανεργία και ταυτόχρονα να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους δανειστές. Εμείς θεωρούμε ότι μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παυλόπουλος σας θύμισε μόλις τώρα ότι με την ίδια ορμή είχε αναλάβει ο κ. Σαμαράς. Όχι, διαφωνώ πλήρως. Αλλά δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα. Καμία ορμή. Και όταν εξαρτάται από τους δανειστές, πόσο μπορείς να πιέσεις για να. Καμία ορμή. Ο κόσμος δεν έχει μνήμη λωτοφάγου, όσο και αν τα κανάλια προσπαθούν να τον κάνουν να ξεχάσει τα πάντα. Ο κύριος Σαμαράς μόλις εξελέγει πρωθυπουργό. Δεν είναι προσωπική εκπομπή αυτό. Όχι, δεν είναι προσωπική, αλλά βλέπω κι εγώ κανάλια. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη, και σας μιλάει ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, mm-hmm. που να υπάρχει τέτοια υμνολογία και τέτοια στήριξη στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αλλά ο κόσμος έχει μυαλό. Και ο κόσμος θυμάται ότι μόλις έγινε ο Σαμαράς πρωθυπουργός, μια εβδομάδα μετά πήγε στο Βερολίνο και αντί να διαπραγματευτεί, είπε ουδείς αναμάρτητος, όταν του θυμίζαν οι δημοσιογράφοι τι έλεγε για να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα, να τελειώσω τη φράση που mm-hmm. διακόπη με την ερώτηση. Το κεντρικό δίλημα είναι ποια κυβέρνηση μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα. Μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία? Έχουμε δείγμα γραφής από τη Νέα Δημοκρατία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν διαπραγματεύεται. Τη θεωρούν ευολική, είναι η κυβέρνηση του ναι σε όλα. Είδατε τι έγινε στο Παρίσι. Όλο τον Αύγουστο μας έλεγαν το Παρίσι είναι η αρχή του τέλους της Τρόικα και του Μνημονίου. Και στο Παρίσι τις κόκκινες γραμμές τις έβαλε η Τρόικα. Μάλιστα. Ο δε κύριος Σαμαράς, έχει δει ο κύριος Παυλόπουλος, δεν είπε τίποτα σχεδόν πλην του φόρου για τα καύσιμα στη Θεσσαλονίκη.
Αλλά ποιος ανέβασε ψηλά τον πύχη των εξαγγελιών ότι θα κάνει και θα ράνει? Το ίδιο το Μαξίμου με διαρροές. Όχι. Και τους έβαλε, χέρι η Τρόικα και τα μαζέψαν. Τώρα, να πάμε λίγο στη διαχείριση χρέους, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο από εδώ και στο εξής. Εσείς τι